ζωγραφίζουν στον τοίχο. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο παιδί, στους γονείς και τις εκπαιδευτικές ανησυχίες όλων μας. Επιμελείται και παρουσιάζει η νηπιαγωγός Γαλήνη Μουτάφου. Και δώστε τα χέρια, όπου και να είστε πάνω στη γη. Να χτίσουμε ένα πύργο να φτάνει τα αστέρια, μέσα η ειρήνη να κατοικεί. Ελάτε σαν άσπρα περιστεράκια, μέσα στον καθάριο τον ουρανό, να φτερουγίσουμε ευτυχισμένα, ύμνους να ψάλουμε στο Θεό. Αγάπη να πλώσουμε πάνω στη γη μας, θλιμμένο παιδί πουθενά να μην μείνει, και ένα τραγούδι να γίνει η ζωή μας, ένα τραγούδι για την ειρήνη. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μια τόσο δύσκολη έννοια όπως η ειρήνη? Η ειρήνη είναι να δίνεις, όχι να παίρνεις. Η ειρήνη είναι να μοιράζεσαι, όχι να τα κρατάς όλα για τον εαυτό σου. Η ειρήνη είναι να ακούς τους άλλους, όχι να τσακώνεσαι μαζί τους. Η ειρήνη είναι να βοηθάς τους άλλους, όχι να τους γυρνάς την πλάτη. Η ειρήνη είναι να χτίζεις, όχι να γκρεμίζεις. Η ειρήνη είναι φιλία, όχι μίσος. Είναι συμπόνια, είναι αγάπη. Η ειρήνη είναι να ποτήρει ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. Τότε που τα στάχια γέρνουν το ένα στ' άλλο λέγοντας φως, φως, φως. Τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατόφλι σε κατόφλι τη νύχτα. Τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύννεφο. Τότε που η μέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε, μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένας δίκαιος ύπνος. Τότε που νιώθεις πάλι, ο ήλιος να δένει βιαστικά τα κορδόνια του να κυνηγήσει τη λύπη από τις γωνιές του χρόνου. Η ειρήνη είναι οι θυμονιές των ακτίνων στους κάμπους του καλοκαιριού. Είναι τα αλφαβητάρια της καλοσύνης στα γόνατα της αυγής. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να έρθει στη ζωή, να υπάρξει ένα κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. Ένα κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσει αύριο τα δικά του παιδιά. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ειρήνη και πόσο μάλλον η διατήρησή της είναι ένα αρκετά πολύπτυχο ζήτημα. Μοναδική σταθερά που δύναται να διασφαλίσει το παγκόσμιο φάσμα της ειρήνης ανέπαφο αποτελεί η εκπαίδευση. Ο ρόλος που διαδραματίζει η εκπαίδευση είναι αδιαφιλονίκητα απαραίτητος, καθώς σχολική κοινότητα διαμορφώνει πολίτες με βασικές ηθικές αρετές και σεβασμό προς το διαφορετικό, αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αξία της πολιτισμικότητας. Η εκπαίδευση επιδιώκει να καλλιεργήσει σε νέους ανθρώπους και μελλοντικούς πολίτες το σεβασμό προς την ιστορία και την παράδοση κάθε λαού. Λειτουργεί ως καταλυτικός παράγοντας στην προσπάθεια διατήρησης της ειρηνικής συνθήκης. Η προσφορά γνώσεων και η διαμόρφωση της σκέψης και του είδους του ανθρώπου, τα οποία καλλιεργεί η παιδεία στους μαθητές, μπορούν να οδηγήσουν στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και στην αποφυγή της βίας και του πολέμου. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τον συνδυασμό διαφόρων μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά δεν θα αποσκοπούν μόνο στην εξιστόρηση των πολεμικών κατορθωμάτων, αλλά θα τονίζουν και τα έργα πολιτισμού που δημιουργούνται σε περιόδους ειρήνης. Παράλληλα, η παρουσίαση των πληγών, του πόνου
και των καταστροφών του πολέμου, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη τρόπο αποστροφής προς αυτόν. Οι μαθητές κατανοούν τα φρικτά αποτελέσματα του πολέμου και ερμηνεύουν τις αιτίες του. Με τον τρόπο αυτό, από μικρή ηλικία στρέφονται στη χρήση του διαλόγου και της συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων τους και όχι στη βία, αποφεύγοντας την υπεροψία, την αλαζονία και τον άσχημο ανταγωνισμό. Είχα κρυφτεί, μα όταν σε είδα, βρήκα ξανά λευκή σελίδα. Για να μπορέσω να γράψω και πάλι όσα φοβόμουν να πω. Άκου πως κάνει για σένα η καρδιά μου. Αν θες να μείνεις για πάντα κοντά μου, μόνο ένα πράγμα χρειάζεται απόψε γι' αυτό. Αν σ' αγκαλιάσω αγάπη, θα σ' αγκαλιάσω κι εγώ. Μόλις θα κλείσουν για λίγο τα μάτια μέσα από σένα, έναν κόσμο θα δω. Αν σ' αγκαλιάσω αγάπη, θα σ' αγκαλιάσω κι εγώ. Όλα θα πάρουνε λάμψη και χρώμα, θα μου γελάνε, γελάνε. Για όσο θα υπάρχεις εδώ. Αν σ' αγκαλιάσω αγάπη, έναν κόσμο θα δω. Σε είδα, βρήκα ξανά μια ακόμα ελπίδα. Για να μπορέσω να ανάψω και πάλι ό,τι είχα αφήσει σβηστό. Άνοιξε τα χέρια και πες τη ζωή μου. Στη ζωή κι αν θες τα αλήθεια να μείνεις μαζί μου. Ωραία, ένα πράγμα χρειάζεται απόψε γι' αυτό. Αν σ' αγκαλιάσω αγάπη, θα σ' αγκαλιάσω κι εγώ. Μόλις θα κλείσουν για λίγο τα μάτια μέσα από σένα, έναν κόσμο θα δω. Θα σ' αγκαλιάσω αγάπη, θα σ' αγκαλιάσω κι εγώ. Όλα θα πάρουνε λάμψη και χρώμα, θα μου γελάνε κι όσο θα υπάρχεις εδώ. Αν σ' αγκαλιάσω αγάπη, σ' αγκαλιάσω κι εγώ. Μόλις θα κλείσουν για λίγο τα μάτια μέσα από σένα, έναν κόσμο θα δω. Αν σ' αγκαλιάσω αγάπη, θα σ' αγκαλιάσω κι εγώ. Όλα θα πάρουνε λάμψη και χρώμα, θα μου γελάνε κι όσο θα υπάρχεις εδώ. Αν σ' αγκαλιάσω, με τον τρόπο αυτό οι δεσμοί φιλίας μεταξύ των συμμαθητών δυναμώνουν. Δεν είναι αρκετό να διδάσκουμε στα παιδιά πώς να διαβάζουν, να γράφουν και να μετράνε. Πρέπει να καλλιεργούμε το σεβασμό για τους άλλους και για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Να βοηθάμε στη δημιουργία δίκαιης και ειρηνικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σχολείου που η βία δεν είναι ανεκτή και η προσφορά βοήθειας οδηγεί κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας στο να αισθάνεται σημαντικό. Το σχολείο να εκπαιδεύει και να βοηθά τους νέους σε σχέση με τη διαπραγμάτευση του θυμού, στο να μαθαίνουν τις καταστροφικές συνέπειες της βίας, στο να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε η ζωή τους να γίνει πιο ασφαλής, στην ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνικής του ζωής. Χτίζοντας την εκπαίδευση για την ειρήνη, χρειάζεται να προσδιορίσουμε τις πηγές της βίας, να γεμίσουμε τη σκέψη των μαθητών μας με εικόνες και σημάτα ειρήνης, έτσι ώστε η ειρήνη να γίνει μια ελκυστική έννοια.
Ο πόλεμος φαίνεται να είναι στη μακραίων ιστορία του ανθρώπινου γένους, ίσως ένα από τα συχνότερα που χρησιμοποιούμενα εργαλεία επίλυσης συγκρούσεων. Η κουλτούρα του πολέμου μπορεί να μετασχηματιστεί προς μια κουλτούρα ειρήνης. Μπορεί να προωθηθεί μέσα από την προσπάθειά μας να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία ώστε να αποκτήσουν τα συναισθηματικά, διανοητικά εκείνα εφόδια για την επίλυση συγκρούσεων. Φωνούλες που οδηγούν σε μια λιγότερη βίαιη και περισσότερη δίκαιη κοινωνία, σε ένα όμορφο κόσμο, χαρούμενο και δημιουργικό. Τα παιδιά τραγουδάνε στους δρόμους και η φωνή τους στον κόσμο αλλάζει. Τα σκοτάδια σκορπάνε και η μέρα λουλουδίζει, σαν ανθός στο περβάζει. Πώς όμως θα καταφέρουμε να διδάξουμε την ειρήνη στο σχολικό περιβάλλον? Το σχολικό κλίμα πρέπει να υποστηρίζει και να προστατεύει τον του μαθητή. Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές βιώνουν το σχολικό κλίμα μέσα στην τάξη σχετίζεται άμεσα με την ψυχολογική αλλά και την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό για την ειρήνη μπορούν να συνδυαστούν με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με συνέπεια να έχουμε θετικές επιρροές στην κριτική ικανότητα των μαθητών. Τα σχολεία που επικεντρώνονται μόνο σε αυστηρές ποινές για την καταστολή της βίας, συνήθως δεν βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν τις πηγές της βίας, ούτε όμως πώς να αποφεύγουν τη βία. Σε δυο πουλιά με γλωσσή χρυσή τον ανάμε εγώ, τ' άλλο να είσαι εσύ. Πρέπει να βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια των παιδιών και να δείχνουν σεβασμό προς κάθε ένα από τα παιδιά.
να ακούν, να μπαίνουν στη θέση των παιδιών, να δείχνουν σεβασμό στην ατομικότητά τους, να είναι ανοιχτοί και τίμιοι. Να παρέχουν παράλληλα με τη διδασκαλία προσοχή, υποστήριξη και ενθάρρυνση. Να οργανώνουν τις τάξεις με έμφαση στην πρόληψη συμπεριφορών. Να επιμένουν στη δημιουργία καλών σχέσεων με το μαθητή με νόμους ξεκάθαρους και λογικούς. Να κάνουν ήσυχες και χαμηλού τόνου παρεμβάσεις που μειώνουν την ένταση. Να μην μειώνουν την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση του κάθε μαθητή. Να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται. Να δίνουν έμφαση στη σημασία των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων του κάθε μαθητή. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο πιο φοβισμένοι και πιο θυμωμένοι. Οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν την επίλυση των συγκρούσεων εντός της τάξης. Μπορούν, μα και βέβαια. Οι δύο αντικρουόμενες ομάδες μαθητών παρουσιάζουν τα θέλω και τα πιστεύω τους. Εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Βρίσκουν μαζί πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. Μεσολαβούν οι ίδιοι στις συγκρούσεις μαθητών τους. Αναγνωρίζουν το τι αισθάνεται ο άλλος. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν ακουστεί, γίνονται περισσότερο ανοιχτοί στη συζήτηση. Προσπαθούν να δουν τη σύγκρουση σαν ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, παρά σαν διαγώνισμα για το ποιος θα κερδίσει. Κάνε επίθεση στο πρόβλημα, όχι στο πρόσωπο. Προσπαθούν να μειώσουν την ένταση. Πολλοί καυγάδες και διαφωνίες φεύγουν γρήγορα από τον έλεγχο. Πριν δράσουμε σκεφτόμαστε, ακούμε καλά, δεν διακόπτουμε, ακούμε την πλευρά του άλλου. Επιτρέπουμε στο άλλο πρόσωπο το δικαίωμα να αμφιβάλλει. Σε μια σύγκρουση κάθε άνθρωπος έχει αισθήματα και άποψη. Τέλος, γίνε δυνατός χωρίς να είσαι κακός. Εξέφρασε τις ανάγκες σου και την άποψή σου χωρίς να καταργείς τον άλλον. Ξέρω να λέω, να πονώ, ξέρω να λέω.
καλή επικοινωνία θεωρείται ως μία από τις αρετές πάνω στις οποίες βασίζεται η επιτυχημένη επίλυση συγκρούσεων. Ενώ γενικά η εκπαίδευση προωθεί την καλλιέργεια του λόγου, γραπτού και προφορικού, στην εκπαίδευση για την ειρήνη η έμφαση είναι η καλλιέργεια του ακούιν, καθώς και η αμφίδρομη επικοινωνία. Η παραδοσιακή άποψη θεωρεί πως ο ανταγωνισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη προς τη μάθηση. Ένα από τα χαρακτηριστικά που οδήγησε στην αμφισβήτηση αυτής της άποψης ήταν η ανάδειξη νικητών και ηττημένων με όλα τα λυπηρά συνακόλουθα, όπως αίσθημα αποτυχίας, απογοήτευση και πιθανώς απόσυρση ή επιθετικότητα. Σήμερα πια νεότερες απόψεις θεωρούν πως η συνεργατική μάθηση ίσως είναι ένα ισχυρό αντίδοτο για τα παραπάνω παράγωγα. Εάν βλέπεις ότι δεν οδηγεί πουθενά η προσπάθεια για επίλυση της σύγκρουσης, ζητά βοήθεια. Η τρίτη πλευρά πάντα είναι χρήσιμη. Προσπάθησε να βρεις κάποιον που είναι καλός ακροατής. Θυμήσου ότι η σύγκρουση, όταν τη χειριστούμε σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη καλύτερης σχέσης. Τα παιδιά δικαιούνται να νιώθουν πως έχουν αξία, πως η αξία αυτή γίνεται αποδεκτή και εκτιμάται από το περιβάλλον τους και πως στηρίζεται σε υπαρκτές αρετές και στο συναισθηματικό νοητικό δυναμικό τους. Η καλλιέργεια της θετικής εικόνας δεν σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εξυμνήσουν μαθητές αποδίδοντας σε αυτούς προτερήματα, αλλά πως τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται δείχνοντας πίστη στις μελλοντικές τους ικανότητες. Η δύναμη που θα οδηγεί στην κουλτούρα του πολέμου σε ατροφία και μαρασμό δεν μπορεί να είναι παρά η εκπαιδευτική διαδικασία που προσπαθεί να συνδέει την προσφορά γνώσης με τα χαρακτηριστικά της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών. Όλοι θα πρέπει να εργαστούμε ώστε το σχολείο, πέρα από τον ακαδημαϊκό του ρόλο, να γίνει ασφαλής τόπος εκπαίδευσης της ειρήνης. Σε σχολείο μια μέρα μαζευτήκανε παιδιά, άσπρα, κίτρινα και μαύρα, από τις γης κάθε γωνιά.
Όλα χόραβαν, γελούσαν, τρέχαν δω και εκεί τρελά, και αγκάλιαζαν και φιλούσαν τόνα τ' άλλο τρυφερά. Στο σχολείο μας μια μέρα, στη χαρά, την ξενιασιά, φόβο, πόλεμο και μίσος, τα ξεχάσανε με μιας. Ειρήνη, αγάπη τραγουδούσαν, τα μουτράκια όλα γελούσαν, και οι καρδούλες πω 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 ίδιο χτύπαγαν ρυθμό. Η εδραίωση της ειρήνης είναι η παιδεία, μια παιδεία ανθρωπιστική, χάρη στην οποία ο άνθρωπος θα κατορθώσει να αναπτύξει τη λογική και την αγάπη, στηριζόμενο στο βίωμα της παγκόσμιας αδελφοσύνης. Μέσο για την απόκτηση μιας τέτοιας παιδείας θα αποτελέσει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα προσανατολίζεται σε ένα νέο τύπο ανθρώπου, σκεπτόμενου, έντιμου και ανθρωπιστή. Στον αγώνα της ανθρωπότητας για την εμπέδωση της ειρήνης, πολύτιμη είναι η αξιοποίηση όλων εκείνων των στοιχείων του πολιτισμού που λειτουργούν ενωτικά και συνθέτουν την πολιτισμική μας κληρονομιά. Έτσι ενισχύονται οι πνευματικοί δεσμοί, καλλιεργούνται και αναπτύσσονται οράματα και δραιώνεται μια συνείδηση παγκοσμιότητας που ενοποιεί κάτω από κοινούς στόχους ανάπτυξη και προόδου όλη την ανθρωπότητα. Μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρα. Δώστε τα χέρια μικρή και μεγάλη, αυτό είναι η ειρήνη, και η φωνή σας τον κόσμο να αλλάξει. Καλό και δημιουργικό απόγευμα. Παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο παιδί, στους γονείς και τις εκπαιδευτικές ανησυχίες όλων μας. Επιμελείται και παρουσιάζει η νηπιαγωγός Γαλήνη Μουτάφη.